Υπογράφηκε χθε μνημόνιο για τη διασύνδεση των τριών χωρών στη μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια, μνημόνιο για τριμερή συνεργασία σε θέματα αποδήμων και υπήρξε και κοινή πολιτική διακήρυξη, με την οποία οι τρει ηγέτε παίρνουν ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά τι περιφερειακέ εξελίξει και καταδικάζουν την τουρκική προκλητικότητα. Οι τρει ηγέτε, με τη διακήρυξή του ανάμεσα στα άλλα, επαναβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά του, για τη συνέχιση της συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενισχύοντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Απευθύνουν μήνυμα προς την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, όπως η παρενόχληση ερευνητικών πλοίων που έχουν αδειοδητηθεί από την Ελλάδα ή την Κύπρο. Υπογραμμίζουν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών στις θαλάσσιες ζώνες τους καταδικάζουν τι συνεχεί παραβιάσει του ελληνικού εναέριου χώρου και όλε τι άλλε παράνομε δραστηριότητε σε περιοχέ που βρίσκονται εντό τη υφαλοκρηπίδα τη Ελλάδο κατά παράβαση του διεθνού δικαίου. Και τέλο, υπογραμμίζουν ότι το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσια δικαιοδοσία στη Μεσόγειο παραβιάζει και κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο τη θάλασσα και προφανώ δεν μπορεί να παράγει ένομα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει το προστιθέμενο κύρο τη και έχει αδράξει κάθε χαραμάδα ευκαιρία που παρουσιάστηκε για να αναβαθμίσει γεωστρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά την πατρίδα. Βρισκόμαστε σε ένα δρόμο και ήδη δρέπουμε του καρπού των κόπων μα, αλλά δεν έχουμε επαναπαυθεί. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, μπαίνει σε εφαρμογή το μέτρο του δακτυλίου όλα τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν στο δακτύλιο εναλλάξ, σύμφωνα με το καθεστώ μονάζιγα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο τη πινακίδα του. Εξαιρούνται και θα μπορούν να μπαίνουν καθημερινά στο δακτύλιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό του, δύο βασικέ κατηγορίε. Πρώτον, οι τύποι των καθαρών εντό εισαγωγικών οχημάτων, δηλαδή τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα αποκατασκευή φυσικού αερίου και υγραερίου και τα Euro 6 που εκπέμπουν ρήπου κάτω των 120 γραμμαρίων διοξιδίου του άνθρακα. Και δεύτερον, Όσοι έχουν άδεια δακτυλίων, εκεί υπήρχαν πάρα πολλέ εξαιρέσει και θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μειωθούν και να εκλογικευτούν. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού εξακολουθεί να παραμένει μια πολύ υψηλή προτεραιότητα τη κυβέρνηση. Προωθούμε λοιπόν πέντε νέα μέτρα κοινωνικού περιεχομένου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματο που αφορούν την προώθηση εναλλακτικών μορφών φύλαξη μέσα από το νέο πρόγραμμα Τανδάδε τη Γειτονιά σε περιοχέ που δεν υπάρχουν ευρεφονιπιακοί σταθμοί. Δεύτερον, τη δημιουργία μονάδων παιδικής μέρημνας σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις με δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης. Τρίτον, τη χρηματοδότηση με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης της δημιουργίας 50.000 νέων θέσεων για βρέφη και νήπια σε ευρωφωνιπιακούς σταθμούς και την παράλληλη προώθηση της δημιουργίας 150 νέων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Τέταρτον, Τη στήριξη, πάλι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη, με στοχευμένα προγράμματα απασχόληση, σε μητέρε που μένουν εκτό τη αγορά εργασία προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά του. Ήδη ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για 10.000 νέε θέσει εργασία, στο οποίο οι άνεργε μητέρε θα έχουν προνομιακή μεταχείριση. Και τέλο, μέσω τη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έχουμε προωθήσει για τη νέα γενιά, μπαίνει φρένο στην υπερβολική έκθεση του συστήματο στο δημογραφικό κίνδυνο. Ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται υψηλότερε συντάξει για του νέου. Το νέο σύστημα θα ισχύσει για αυτού που εισέρχονται στην αγορά εργασία από 1η Πρώτου του 2022 και εφόσον το επιθυμούν για του νέου κάτω των 35 ετών.